κατάσταση, ζητούν κλείνοντας, Γιάννη, να εφαρμοστεί η νομιμότητα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχουμε Πέμπτη σήμερα, έτσι. Μήπως σωθούμε. Έλα, μήπως σωθούμε, μήπως χαμογελάσουμε λιγάκι, μήπως τέλος πάντων ξεφύγουμε. Έστω, θα μας δώσει το ένα καλό άλλο, θα σηκωθούμε να φύγουμε από το σπίτι μας για να πάμε να δούμε μια κινηματογραφική ταινία. Η κινηματογραφική εβδομάδα έχει αρκετές γεύσεις από το Φεστιβάλ του Βερολίνου. Αλλά πριν πάμε στις ταινίες εβδομάδας, να ενημερώσουμε το κοινό το ότι αυτό το Σάββατο στις 8 η ώρα το απόγευμα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 θα δούμε το δεύτερο μέρος της θεματικής εκπομπής του αγαπημένου μας Φεστιβάλ του Τορόντο. Στο πρώτο μας μέρος είχαμε δείξει τις ταινίες οι οποίες έφτασαν στις οσκαρικές διακρίσεις. Βέβαια τα πράγματα δεν ήταν όπως περιμέναμε σε αυτά τα Όσκαρ, τα είπαμε και τη Δευτέρα. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε περισσότερο υλικό, ίσως από τις ταινίες οι οποίες δεν κατάφεραν να φτάσουν στις τελικές κατηγορίες, αλλά πραγματικά άξιζαν σίγουρα κάποια διάκριση. Σε λίγο καιρό λοιπόν, αυτό το Σάββατο στις 8 η ώρα, το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας. Ας πάμε όμως και στις ταινίες της εβδομάδας. Είπαμε λοιπόν γεύση από Φεστιβάλ Βερολίνου και γεύση από Φεστιβάλ Κανών αυτή την εβδομάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το δεύτερο μέρος από το Train Spotting είναι σίγουρα μία από τις ταινίες η οποία έχει συζητηθεί και έχει ξεχωρίσει για να παρακολουθήσουμε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Καλή αίθουσες. Την είδα. Είδα το δεύτερο μέρος του Train Spotting. Απευθύνεται ακριβώς στο κοινό το οποίο. Είχα δει την πρώτη εδώ και πολλά. Πάω να τη δω ή όχι, θα απογοητευτώ. Αν την είχε δει την πρώτη στην εποχή τη, δηλαδή στην εποχή που έκανε την πρεμιέρα τη, φυσικά και να πα να τη δει, γιατί η ταινία απευθύνεται ακριβώς στο κοινό που την έχουμε βιώσει στον πραγματικό τη χρόνο. Όλοι οι υπόλοιποι πιθανότητα θα μείνουμε ένα ερωτηματικό γιατί. Τα στοιχεία αυτοαναφορικότητας είναι τόσο πολλά και τόσο εστιασμένα πάνω στο κοινό το οποίο την έχει απολαύσει την πρώτη έκδοση. 20 χρόνια λοιπόν μετά, το δεύτερο μέρος. Αλλά και στο Φεστιβάλ του Βερολίνου προβλήθηκε και άλλη μια ταινία, η οποία μάλιστα είναι δέκατη τη σειρά των X-Men. Μιλάμε για το Logan, το κλείσιμο του κεφαλαίου του Wolverine στη συγκεκριμένη ταινία. Η καλύτερη ίσως από όλες τις ταινίες των X-Men που έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής στους κινηματογράφους. Πολύ πιο ολοκληρωμένη, θυμίζει ένα παράξενο, έτσι βαρύ western, αλλά με τα στοιχεία που έχουμε αγαπήσει μέσα από τους X-Men. Απολαυστική από την αρχή μέχρι το τέλος της. Ας δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ με τις ταινίες της εβδομάδας και ας επιστρέψουμε μετά να συζητήσουμε. Όσο το 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης προετοιμάζεται για τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή το βράδυ, φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις συνεργάτες από την ΕΡΤ με δικές τους ταινίες, ας δούμε τις δημιουργίες που ξεχωρίζουν αυτή την εβδομάδα στις ελληνικές αίθουσες. Ας ξεκινήσουμε με την ταινία El Greco Προσωπογραφίες. Η μελέτη του Λευτέρη Χαρονίτη πάνω στο έργο του El Greco συνεχίζεται μέσα από ενδελεχή έρευνα εμποτισμένη με αγάπη και θαυμασμό στο έργο του καλλιτέχνη. Η παλαβή δραματική κομεντή Glory, με αφορμή την τιμιότητα ενός υπαλλήλου σε σιδηροδρομικό σταθμό και με σύμβολο τον χρόνο που έχει σπαταλήσει στο να είναι τίμιος, προσδιορίζει εκ νέου τη σημασία των ηθικών αρχών αλλά και της αξιοπρέπειας. Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα ταινία της εβδομάδας ονομάζεται «Η πιο ευτυχισμένη μέρα στη ζωή του Όλη Μάκη». Ένας πυγμάχος από τη Φιλανδία θα κινδυνέψει να χάσει όσα έχει διεκδικήσει στην καριέρα του με τόσο κόπο όταν θα ερωτευτεί. Από το Φεστιβάλ των Κανών, επιτέλους στις ελληνικές αίθουσες. Η ταινία Υποψίες έρχεται και αυτή από το Φεστιβάλ των Κανών και μας ταξιδεύει μέχρι την Κωνσταντινούπολη όταν φυλακισμένος θα δεχτεί να αποφυλακιστεί αρκεί να γίνει πληροφοριοδότης. Η συνάντησή του με τον αδελφό του που είναι υπεύθυνος να εξολοθρεύει αδέσποτα θα αλλάξει τις ισορροπίες στη σχέση τους. Δέκατη ταινία των X-Men και τρίτη του Wolverine, το Logan, είναι η πιο βίαιη και πιο ολοκληρωμένη από τις ταινίες της σειράς. Ο Logan και ο καθηγητής Ξαβιέ θα προσπαθήσουν να προστατέψουν το 11χρονο κορίτσι που έχει ακριβώς τις ίδιες δυνάμεις με τον Logan. Το προσωπικό αντίο του Hugh Jackman στον Wolverine έγινε πριν λίγο καιρό στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. I looked at that character, there were some moments I cried in weird places, like carrying Charles Xavier up the stairs, like places, just moments, and I thought I loved that character. And I can't say I'll miss him because it's difficult to describe. It's not going anywhere for me. Άλλη μια θρυλική ταινία που στιγμάτισε μια ολόκληρη εποχή, περίμενε 20 χρόνια για τη συνέχειά της. Το Train Spotting του Danny Boyle προβλήθηκε στο πλαίσιο της Berlinale στην 67η διοργάνωσή του. Και ακόμα μια ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, που επίσης αποτελεί συνέχεια άλλης ταινίας. Το δεύτερο μέρος του Train Spotting, που βασίζεται στο βιβλίο Πόρνο, είναι ένας φόρος τιμής σε όσους αγάπησαν την πρώτη ταινία με αρκετές αυτοαναφορικές σκηνές. Η ταινία των
των 90s θα διασκεδάσει περισσότερο από το κοινό που θα δοκιμάσει να την παρακολουθήσει χωρίς να έχει ζήσει την ενήλικη ζωή του όταν το πρώτο μέρος έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους. We wanted to make an independent film, independent of the first film. You can't, of course, because it has to have a conversation with the first film. It's very good to go back to people that you work with at a different stage of your career. Because you can have no pretensions about who you are or what you are. Την επόμενη εβδομάδα θα εμφανιστεί στις ελληνικές αίθουσες η πολυταξιδεμένη στα σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου ταινία Park της Σοφίας Εξάρχου. Μέχρι την πρεμιέρα της ταινίας, ας πάρουμε μία γεύση από τη συζήτηση με τη δημιουργό. Στο Τορόντο η αρχή ήταν πολύ ωραία, ξεκίνησε πολύ ωραία. Το κοινό είναι πάρα πολύ ωραίο στο Τορόντο και ήταν πολύ ενδιαφέρον και συζητήσει μαζί τους. Στην Ισπανία ήταν σχεδόν σαν να συνομιλήσει, σαν να ήταν ισπανική ταινία. Έτσι, αυτό εγώ ένιωσα, ότι αυτό που βλέπανε τους μίλησε πολύ σαν να ήταν δικιά τους ταινία. Στο Λονδίνο με πιάνουν για δρόμους και μου μιλάγανε για τον Brexit, δηλαδή με αφορμή την ταινία το Park είχαν μια έντονη ανάγκη για κάποιες συζητήσεις πολιτικές. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο το ότι την αντιλαμβάνονται διαφορετικά, αλλά την ίδια ώρα νομίζω υπάρχει μια κοινή, ένα βασικό θέμα και ένας πυρήνας στην ταινία που κάπως λειτουργεί σε όλες τις χώρες που έχουμε πάει. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καρά δική μου. Να έχουμε ένα καλό έτσι κινηματογραφικό απόγευμα, όποιος το επιχειρήσει. Βράδυ, το έχουμε. Σίγουρα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Αύριο εμείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή δύναμη.